Κυρίε και κύριοι, σε νέα φάση μπαίνει η έρευνα τη δικαιοσύνη για του υπεύθυνου τη τραγωδία στα Τέμπη. Οι ανακρίσει περνούν πλέον σε δύο εφέτε ανακριτέ που ορίστηκαν σήμερα και οι οποίοι θα αναλάβουν να τρέξουν την υπόθεση στο εξή με ταχύτητα του ρυθμού και σε βάθο. Παράλληλα, όμω, έχουμε και μια άλλη εξέλιξη. Έχουμε παρέμβαση και τη αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματο που θα κάνει φίλο και φτερό τον ΟΣΕ και τι θηγατρικέ του αναζητώντα διαρροή κρατικού χρήματο. Πάμε όμω πρώτα στη Λάρισα και στον Χρήστο Νικολαίδη για να δούμε πώς πλέον μιλάμε από σήμερα Χρήστο, για αναβάθμιση της δικαστικής έρευνας αναλαμβάνουν δύο εμπειρότατη δικαστική λειτουργή. Όπω αναμενόταν, η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το Συμβούλιο των Εφετών Λάρισας που αριθμεί 21 δικαστικού. Πρέπει να σου πω ότι ο κύριο Σωτήρης Μπακαίνης ο οποίο ανέλαβε ω τακτικό ανακριτή αυτή την πολύ σπουδαία υπόθεση, θεωρείται εδώ από του νομικού κύκλου τη Θεσσαλικής Πρωτεύουσα, ένα άνθρωπο ιδιαίτερα καταρτισμένο, αλλά ιδιαίτερα γρήγορο, ταχύ σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση υποθέσεων που έχει αναλάβει κατά το παρελθόν. Η αναπληρώτριά του, η κυρία Σοφία Λιμπεριάδου, είναι μια εξαιρετική δικαστικό, η οποία από την πρώτη στιγμή συμμετείχε στην έρευνα τη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με πληροφορίες από τους νομικού κύκλου εδώ τη Λάρισας, η επιλογή των δύο συγκεκριμένων δικαστών, σημαίνει πρακτικά ότι η ηγεσία της δικαιοσύνης επιθυμεί να προχωρήσει αυτή η διαδικασία με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, όσο και προσεκτικούς. Τώρα, Σύμφωνα ε, με πληροφορίες το Σαββατοκύριακο. Ποια είναι τα νέα πρόσωπα που αναμένουμε τώρα να μπουν στο κάδρο εκκρεμούν κάποιες διώξει, οι διώξει των, των τριών προσώπων στις οποίες αναφέρθηκαμε χθε, δεν θα μείνουν όμως μόνο εκεί αυτό που μαθαίνουμε από του δικαστικού κύκλου εδώ στη Λάρισα είναι ότι οι διώξει, όπω είδαμε άλλωστε και από τι προηγούμενε, από αυτέ δηλαδή που προηγήθηκαν, κινούνται σε κάποιου κύκλου. Έχουμε φύγει από τον κύκλο εκείνη τη θλιβερή βραδιά, έχουμε περάσει στον κύκλο των ανώτερων υπηρεσιακών στελεχών και από ό,τι φαίνεται, ο κύκλο των διώξεων, ο οποίο θα ανοίξει μέσα στι επόμενε ημέρε, θα αφορά υψηλότερα στελέχη του ΟΣΕ. Ανθρώπου δηλαδή οι οποίοι είχαν να κάνουν τόσο με την πιστοποίηση των σταθμαρχών, όσο και με την διαδικασία επιλογή του αλλά και τη διαδικασία ε, επιλογή ε, των προγραμμάτων εργασία. ανθρώπους εργασίας. δηλαδή, ε... οι οποίοι με έναν έμεσο τρόπο θα μπορούσαν να έχουν αποτρέψει αυτή την α, απίστευτη τραγωδία. Ακριβώ. Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου περιμένουμε από του δύο ανώτερου δικαστικού να μελετήσουν την έω τώρα σχηματιστή δικογραφία και από Δευτέρα αναμένουμε να καλέσουν του τρει για του mm -hmm. οποίου έχουν. Έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη. Θα έρθουν στο δικαστικό μέγαρο τη Λάρισα. Θα πάρουν, όπω αναμένετε κάποια προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στη διάρκεια ε, τη ερχόμενη εβδομάδα. Ενδεχομένω Τετάρτη και Πέμπτη να περάσουμε σε, αυτή, σε, σε αυτό τον νέο κύκλο. Τώρα, Παράλληλα, όμω, περιμένουμε υλικό, και αυτό τον νέο κύκλο ναι, των διώξεων. Μέσα σε αυτό το υλικό, το οποίο καλούνται οι δύο εφέτε ανακριτέ να, να ε, διαβάσουν, να μελετήσουν αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι πάρα πολλέ καταθέσει μεταξύ αυτών και κάποιων έμπειρων σιδηροδρομικών οι οποίοι είχαν γνώση της κατάθεσης. Έχεις στη διάθεσή της γνώσης της κατάστασης, έχεις στη διάθεσή σου την κατάθεση, απόσπασμα της α, κατάθεσης του προϊστάμενου της διεύθυνση Κυκλοφορίας των Αμαξοστοιχειών της Λάρισας. Τι λέει λοιπόν. Ε, είναι νομίζω πάρα πολύ χαρακτηριστική η κατάθεσή του γιατί ρίχνει φως και δείχνει και σε εμάς ε, πώς ε, έγινε το το μοιραίο, ναι. πώς, πώς, κινήθηκαν οι διαδικασίες στο μοιραίο βράδυ. Α, καταθέτει λοιπόν ο προϊστάμενος. Εργάζομαι ως προϊστάμενος στη διεύθυνση κυκλοφορίας των αμαξοστοιχείων Λάρισας. Στις 23 και 40 ενημερώθηκα από την Αθήνα, έχει σημασία αυτό, ότι οι μηχανοδηγοί των δύο αμαξοστοιχείων δεν απαντούν στα τηλέφωνα. Τηλεφώνησα στο σταθμάρχη Λάρισα. Ο σταθμάρχης Βασίλη Σίγμα μου απαντούσε με εμφανή σύγχυση και πανικόβλητος μου είπε επακριβώ. «Δεν μπορώ να προσδιορίσω από ποια μηχανή mm. έχω την επιβατική γραμμή, ναι. αμαξοστοιχεία. Αντιλήφθηκα ότι κάτι κακό συνέβη και αμέσω αναχώρησα από το βόλο με το αυτοκίνητό μου για τη Λάρισα. Καθοδόν ενημερώθηκα για το δυστύχημα και μετέβην στο σημείο. Καταθέτει ο επιθεωρητή. Ενημερώθηκε από το κέντρο τη Αθήνα. Ο οποίο βρίσκεται επίση μεταξύ των ατόμων που α, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ποινική δίωξη πολύ σοβαρή αυτή τη στιγμή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.